από την τηλεόραση Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Θα ξεκινήσουμε όπως κάθε βράδυ με τα κυριότερα θέματα σε τίτλους. Σε εγρήγορση ειδική για την έξαρση της εποχικής γρίπης, ένας νεκρός και 6 ασθενείς με συμπτώματα του ιού. Επικίνδυνες χαρακτηρίζονται οι τουαλέτες στο 90ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Αποχή έκαναν οι μαθητές για να επιληθεί το πρόβλημα. Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Οι διαδικασίες ξεκίνησαν. Προκόπης Παυλόπουλος ή κάποιος άλλος, τι απαντούν οι πολίτες. Κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερη έξαρση παρουσιάζει τις τελευταίες εβδομάδες το κύμα γρίπης για τον φετινό χειμώνα, ενώ σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να φτάσει στην κορύφωσή του. Σε εγρήγορση βρίσκονται ειδικοί σε όλη την επικράτεια για την αντιμετώπιση του. Μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί ένας θάνατος 69χρονου, ο οποίος ανήκε σε ευπαθή ομάδα και παρά τα αυτά δεν είχε εμβολιαστεί. Με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για τα κλινικά δείγματα, την τυποποίηση των ιών, τις επισκέψεις γιατρό και τα σοβαρά προβλήματα που χρειάζονται νοσηλεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας, η χώρα εισέρχεται στην περίοδο της εποχικής γρίπης. Σε επιφυλακή έχει τεθεί η ιατρική κοινότητα της χώρας. Συνολικά 6 άνθρωποι έχουν νοσήσει και εμφανίσει σοβαρές επιπλοκές της γρίπης. Σχεδόν οι μισοί εξ αυτών αναφέρθηκαν τελευταία εβδομάδα του 2019 και την πρώτη εβδομάδα του 2020. Μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί ένας θάνατος, αφορούσε έναν 69χρονο που ανήκε σε ευπαθή ομάδα, παρά τα αυτά δεν είχε εμβολιαστεί. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει η γρίπη, είμαστε βέβαια σε πολύ χαμηλά ακόμα επίπεδα, αλλά έχει ξεκινήσει τα περιστατικά της γρίπης στην εφημερία. Αυτή τη στιγμή είναι 6 ασθενείς διασωλωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας και είχαμε και ένα θάνατο. Για την αντιμετώπιση των οποίων νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κατά την πρώτη εβδομάδα του έτους αυξήθηκαν σημαντικά οι επισκέψεις γιατρούς με συμπτώματα γρυπόδους συνδρομής. Στην ανωδική πορεία του κύματος γρίπης μαρτυρούν και τα κλινικά δείγματα που εξετάζονται στα ειδικά εργαστήρια. Τα εμβόλια της γρίπης έχουν σχεδόν τελειώσει από τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης. Έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό ο αντιγρυπικός εμβολιασμός, ειδικά των ευαίσθητων ομάδων οι οποίοι έπρεπε να εμβολιαστούν. Έχουν μείνει ελάχιστα στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης για έκτακτες ανάγκες εφόσον χρειαστεί και εφόσον προκύψουν. Το επόμενο χρονικό διάστημα, στο οποίο περιμένουμε και την έξαρση παραδοσιακά, όπως κάθε χρόνο, της γρίπης στη χώρα μας. Σε ό,τι αφορά το στέλεχος γρίπης που επικρατεί, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας αναφέρει πως πρόκειται για τον ιό τύπου Α και πως επικρατούν τα στελέχη Α1N1 και Α3N2. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, ο Α1N1 φαίνεται ότι προσβάλλει περισσότερο τα νέα άτομα, ενώ ο Α3N2 προτιμά άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Επισημαίνουν μάλιστα ειδικοί πως η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα είναι μεν χαμηλή, αλλά έχει τάση σταδιακά αυξανόμενη και με αναμενόμενη κορύφωση σε 5 εβδομάδες περίπου, δηλαδή στο μέσο Φεβρουαρίου. Βλέπουν πάρα πολλές πνευμονίες. Αυτό βέβαια έχει σχέση και με το κρύο και με την αλλαγή αυτού του καιρού που είναι μια ζέστη, μια κρύο. Και έτσι έχουμε μια αυξημένη επιτήρηση οι γιατροί εμείς όσον αφορά τα περιστατικά τα οποία πρέπει να βλέπουμε και να υποψιαζόμαστε ότι είναι και γρίπη. Η γρίπη βέβαια δεν είναι θανατηφόρος, αλλά αν κάποιος το παραμελήσει, δεν την αντιμετωπίσει σωστά και επιπλακεί από κάτι άλλο, τότε μπορεί να είναι μοιραία. Να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κάνει το εμβόλιο. Ήταν ανεμβολίαστοι, παρόλο που ανήκαν στις ομάδες ψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης είναι το καλύτερο και ασφαλέστερο διαθέσιμο μέσο πρόληψης για την νόσο. Επειδή ο ιός της γρίπης μπορεί να υποστεί μεταλλάξεις, ο εμβολιασμός είναι αναγκαίο να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με έμφαση σε συγκεκριμένες ομάδες αυξημένου κινδύνου για εμβολιασμό, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. Αυτό πρέπει να κάνουμε ότι αν κάποιος είναι άρρωστος, καλό είναι να κάθεται σπίτι του αφού πέσει ο πυρετός και μία ημέρα. Να μην πάει στη δουλειά του, δηλαδή μόλις πέσει ο πυρετός, να κάτσει άλλη μία μέρα στο σπίτι και μετά να πάει στη δουλειά, γιατί ο ιός της γρίπης μεταδίδεται και τότε. Δηλαδή πέφτει ο πυρετός μία μέρα σπίτι και μετά στη δουλειά. Όταν κάποιος είναι άρρωστος ή βύχει και φτενίζεται, καλό είναι να βάζει μπροστά το μανίκι του έτσι και όχι το χέρι έτσι, γιατί με το χέρι, αν το δώσει σε κάποιον άλλον, θα μεταδώσει.
αρίζονται οι χώροι καλά, οι κοινόχρηστοι χώροι, δηλαδή σχολεία, κινηματογράφοι, όλα αυτά πρέπει να αερίζονται πολύ καλά, ώστε να μην υπάρχει εύκολη μετάδοση των ιώσεων. Και βέβαια το εμβόλιο. Το εμβόλιο το πρέπει να το κάνουν αυτοί που είναι στις ομάδες υψηλού κινδύνου, αλλά και όλοι οι άλλοι, οι οποίοι, παραδείγματος χάρη, ένας δάσκαλος, ο οποίος εργάζεται σε ένα σχολείο υγιέστατος, καλό είναι να κάνει το εμβόλιο και να μην κολλήσει ο ίδιος τα παιδιά. Εκείνο το οποίο πρέπει να προσέχουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή, όταν υπάρχει έξαρση ιώσεων, είναι την ατομική μας φροντίδα υγιεινής, έτσι ώστε να μην συχνάζουμε σε μέρη που συχνάζει πάρα πολύ κόσμος, να αερίζουμε πάρα πολύ καλά τις αίθουσες στις οποίες πηγαίνουμε, να πλένουμε πάρα πολύ καλά τα χέρια μας σε κάθε ευκαιρία και να μην τα βάζουμε στις βλενογόνους, στα μάτια, στη μύτη δηλαδή. Πράγματα τα οποία μας βοηθάνε στο να προλάβουμε όσο είναι το δυνατόν περισσότερο να κολλήσουμε κάποια ίωση και να ταλαιπωρηθούμε. Στην Ελλάδα, η διαχρονική παρακολούθηση του νοσήματος έχει δείξει ότι η δραστηριότητα της γρίπης συνήθως αρχίζει να αυξάνει κατά το μήνα Ιανουάριο και κορυφώνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο έως Μάρτιο. Αποχή από τα μαθήματά τους για 2 ώρες πραγματοποίησαν σήμερα οι μαθητές του 90ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης λόγω των σοβαρών προβλημάτων στις τουαλέτες του κτηρίου. Την απαράδεκτη κατάσταση στην οποία βρίσκονται διαπίστωσε με αυτοψία του τον Οκτώβριο του 2018 το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μάλιστα, από τότε, με έγγραφό του, είχε ζητήσει από το Δήμο να προβεί σε μαζικές ανακατασκευές, επισκευές και λειτουργικές αντικαταστάσεις στις τουαλέτες του σχολείου. Επικίνδυνες για την υγεία των μαθητών είναι τουαλέτες του 90ου Δημοτικού Σχολείου. Το σοβαρό αυτό υγειονομικό πρόβλημα κινητοποίησε και την αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν οι μαθητές του σχολείου. Στα παιδιά δεν πίνουν νερό για να μην πηγαίνουν το εξάωρο του σχολείου στις τουαλέτες. Υπάρχει εκ θεμελίων πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι και αποχετευτικό. Δεν είναι μόνο. Βουλώνουν κάθε 3 και λίγο οι τουαλέτες. Υπάρχει μια δυσοσμία στην οποία δεν ξέρουμε. Μας είπαν μάλλον ότι φταίει το αποχετευτικό, οι σωληνώσεις. Εκτός το Θεαθήνε, που είναι κατεστραμμένο, το εξωτερικό, υπάρχει και εσωτερικά πρόβλημα. Μάλλον κρατιέμαι δηλαδή, δεν πάει καθόλου στην τουαλέτα. Ή άμα θα πάει στον υπηαγωγείο που και πάλι δεν τους αφήνουν. Γενικότερα είναι ένα χάος οι τουαλέτες. Δεν ξέρω αν έχετε δει. Όλο μούχλα, τα καζανάκια με σελοτέιβ, δηλαδή είναι θλιβερή κατάσταση. Μας ανησυχεί πάρα πολύ. Έχουμε πολλά κρούσματα ουρολίμωξης. Φοβόμαστε για τα χειρότερα. Τα παιδιά κρατιούνται, δεν πηγαίνουν τουαλέτα και αυτό είναι επικίνδυνο. Πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Για αρκετό καιρό τα σοβαρά προβλήματα στις τουαλέτες του σχολείου δεν έχουν λυθεί, με αποτέλεσμα να ελοχεύουν κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών, παρά τα συνεχή διαβήματα προς τις προηγούμενες και σημερινές αρμόδιες αρχές του Δήμου Θεσσαλονίκης από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, χρόνια η κατάσταση. Τα παιδιά έχουν ρυθμίσει τον οργανισμό τους και τον μεταβολισμό τους να πηγαίνουν το πρωί στην τουαλέτα πριν να φύγουν για το σχολείο και μετά να κρατιούνται όλη τη μέρα. Μην πίνουν νερό, να μην τρώνε πολύ για να μην χρειαστεί να πάνε στην τουαλέτα. Να συχαίνονται γιατί μυρίζουν άσχημα. Εγώ, επειδή έχω και ένα κοριτσάκι, έχουμε 2 και 3 φορές το χρόνο ουρολιμώξεις και αναγκαζόμαστε να παίρνουμε αντιβιώσεις. Όχι τίποτα άλλο για την υγεία των παιδιών. Τόσα μικρόβια κυκλοφορούν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από το 2017 μέχρι και σήμερα έχουν λάβει υποσχέσεις για την ανακατασκευή των 2 τουαλετών. Μάλιστα, την περίοδο των εορτών περίμεναν οι γονείς να έχει ολοκληρωθεί η ολική ανακατασκευή των τουαλετών με την έναρξη του σχολείου το 2020. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα θα. Ενώ μας είχαν υποσχεθεί ότι μέσα στα Χριστούγεννα θα έχει τελειώσει όλο αυτό το ζήτημα, ότι θα μπούμε σε κάποιο πρόγραμμα, το οποίο δεν έχει συμβασιοποιηθεί ακόμα, ότι θα γίνουν κάποια πράγματα, δεν μπορούμε να μείνουμε στα θα, γιατί εδώ και σας λέω 2 χρόνια είμαστε στα θα. Η αποχή θα συνεχιστεί και σε άλλες ώρες επόμενες εβδομάδες μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες για την ολική ανακατασκευή των τουαλετών του σχολείου. Κεραυνοβόλα τα αντανακλαστικά των υπηρεσιών. Έχει πάνω από 1 χρόνο που έχουν ειδοποιηθεί από την περιφέρεια. Φαντάζομαι ότι αυτοί που πρέπει να ξέρουν ή τουλάχιστον έπρεπε να ήξεραν, την ξέρουν την κατάσταση που επικρατεί και το αποτέλεσμα είναι το τίποτα και να λένε οι μητέρες στα παιδιά τους να μην πίνουν νερό για να μπορούν να κρατηθούν μέχρι να τελειώσει το ωράριο διδασκαλίας και να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αν είναι δυνατόν. Αλλάζουμε θέμα.
Θα πάμε στα πολιτικά και θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Γιάννη Αμανατίδη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Α εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Είναι μαζί μου στο στούντιο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά κύριε Μόσχη, στους τηλεθεατές, τηλεθεατρές σας, κυρίως. Σε όλους τους Θεσσαλονικείς. Ήσυχη, να είναι καλή, με υγεία πρώτα απ' όλα και δημιουργική θα έλεγα. Τα ακούσατε για την κριτική που ασκήσατε ως ΣΥΡΙΖΑ στον Πρωθυπουργό για το τοξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι τόσο για την κριτική, ήθιστε εξάλλου, για το ότι ήσασταν πολύ σκληροί ενώ σου ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός, δεν μπορούσατε να περιμένετε να επιστρέψει. Unfair δεν ήταν. Τον κύριο Πρωθυπουργό τον προειδοποιήσαμε πριν να πάει πρώτα απ' όλα. Δυστυχώς την πολιτική στάση την οποία προσπαθήσαμε να σταματήσει να μην την κάνει, αλλά με τις δύο τοποθετήσεις του που έκανε στο Atlantic Council που μίλησε, ουσιαστικά έγινε τόσο προβλέψιμος ώστε να γυρίσει με άδεια χέρια. Γι' αυτό άσκησε με αυτή την κριτική. Ο Πρωθυπουργός γύρισε με άδεια χέρια δυστυχώς και η προβλεψιμότητά του ήταν αναντίστοιχη των εθνικών επιδιώξεων και ετοιμάτων, αν θέλετε, τα οποία θα έπρεπε τουλάχιστον να πετύχει και ερχόμενος από τις ΗΠΑ. Ναι. Του τα σέρνατε όμως ακόμα και από την εμφάνιση στο Οβάλ μπροστά στο Τζάκι. Έπεσε και σε δύσκολη περίοδο. Όλοι ενδιαφερόταν για το τι γίνεται με τον Σουλεϊμανί και τι γίνεται με το Ιράν. Γνωρίζω τη δύσκολη περίοδο στην οποία πήγε και όντως έπεσε πάνω στο γεγονός εκείνο. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί την διαφοροποίησή του από το σύνολο της στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε ένα τέτοιο θέμα όπως είναι του Ιράν και του Ιράκ. Ουσιαστικά διαφοροποιήθηκε. Και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε απρόβλεπτες ή επικίνδυνες καταστάσεις για τη χώρα μας. Ποτέ δεν είχε γίνει αυτό. Από την ευρωπαϊκή γραμμή ή από την εθνική γραμμή. Από την ευρωπαϊκή γραμμή. Από την ευρωπαϊκή γραμμή. Βεβαίως. Και γνωρίζετε ότι η γραμμή την οποία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διαφορετικές και οι προσεγγίσεις. Η χώρα μας ποτέ δεν στάθηκε ξεχωριστά. Πάντοτε ήμασταν με την θέση την οποία διαμορφώναμε από κοινού με τις χώρες άλλες ευρωπαϊκές. Ταυτόχρονα όμως και λόγω της θέσης μας είχαμε και το ρόλο της γέφυρας, αν το θέλετε, με χώρες ακόμα που και ήταν και είναι αντιμαχόμενες μεταξύ τους. Αυτός ήταν ο ρόλος της Ελλάδας. Ήταν ένας γεωπολιτικός, στρατηγικός ρόλος της χώρας μας. Το ταξίδι συνολικά το κρίνετε ως άκαρπο ή χάσαμε κιόλας? Εγώ το χαρακτήρισα ότι υπήρξε επαναχώρηση. Υπήρξε επαναχώρηση σε σχέση με αυτό που είχε καταφέρει η χώρα το προηγούμενο διάστημα. Η ελληνική διπλωματία πρέπει, κύριε Μόσχε, να κινηθεί με γρήγορους ρυθμούς και να επανανεργοποιήσει μηχανισμούς και θεσμούς τους οποίους είχαμε κάνει εμείς, όπως η συνεννόηση των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Δεύτερο, η συνεργασία των χωρών στην Νότιο Ανατολική Μεσόγειο μέσα από το φόρουμ της Ρόδου που είχαμε κάνει. Τρίτο, σε σχέση με τα Βαλκάνια και τις χώρες, γιατί κινδυνεύουμε και προς το βορρά να έχουμε θέματα συνεννοήσεις άλλων χωρών με απουσία της Ελλάδας. Και βεβαίως το σημαντικότερο είναι η ενεργητική πολιτική την οποία πρέπει να κάνει και με την οποία η χώρα πρέπει να πετύχει το επόμενο διάστημα τη συμμετοχή στη διαδικασία του Βερολίνου. Όταν η διπλωματική λύση θα έρθει και για τη Λιβύη, βλέπετε ότι όλοι οι παίκτες προσπαθούν να πάρουν την καλύτερη θέση έτσι ώστε να έχουν το καλύτερο, αν θέλετε, μέρισμα, μερίδιο στη λύση η οποία θα έρθει. Η χώρα μας από εκεί απουσιάζει. Η χώρα μας πρέπει να μπει στη διαδικασία του Βερολίνου. Έγιναν κινήσεις και πρέπει να γίνουν κι άλλες έτσι ώστε να τα καταφέρει. Γιατί μπορεί καλή αυτή η συνάντηση στη Μόσχα όπου έγινε. Θα δούμε τα αποτελέσματά τους, αλλά χωρίς την Ευρώπη, χωρίς την Ευρώπη δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει λύση στο ζήτημα. Συμφωνείτε στο να προχωρήσουμε σε πρόγραμμα για αγορά F-35? Άλλο θέμα. Η εξαγγελία και με τον τρόπο που έγινε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Χωρίς κανείς να γνωρίζει, χωρίς να υπάρχει μελέτη. Εκεί σταθήκαμε, εμείς οι ιδιώτες του προϋπολογισμού, ψηφίσαμε τις αμυντικές δαπάνες. Ναι. Δίνοντας ένα σήμα. Κάτι το οποίο δεν το είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία όσο κυβέρνησαμε εμείς. Μιλάμε βέβαια για την αναβάθμιση των F-16, έτσι. Όχι για αγορά στον F-35. Ακριβώς. Στον προϋπολογισμό τουλάχιστον. Ακριβώς. Η αναβάθμιση των F-16 προχωράει. Τα F-35 όμως πρέπει να έρθουν με ένα συγκεκριμένο σχέδιο, σε μια συνολική στρατηγική και όχι έτσι. Έτσι δεν γίνονται. Γι' αυτό είπα, μίλησα για προβλεψιμότητα, η οποία δεν οδήγησε καθόλου σε κανένα αποτέλεσμα ουσιαστικά. Ακόμα και τα ευχολόγια, αν θέλετε, για τις επενδύσεις κλπ. Δεν τα βλέπω να προχωράει. Το οποίο σας ανησυχεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης,
Πιστεύετε ότι υπάρχει τετελεσμένο πλέον, ότι δεν ανατρέπεται αυτή η συμφωνία? Όχι, όχι. Η συμφωνία αυτή είναι και νομικά δεν δημιουργεί αποτελέσματα, είναι ανυπόστατη, δεν έχει περάσει από τη Λιβική Βουλή. Ναι. Σωστά έγιναν κινήσεις με τον πρόεδρο της Λιβικής Βουλής, τον κύριο Σαλίφ, που είχε έρθει στην Αθήνα. Ναι. Βλέπετε ότι και μία κυβέρνηση του Χαφτάρ δεν αναγνώρισε και σε κατήγγειλε αυτή τη συμφωνία. Ταυτόχρονα σε όλους τους τόνους και στα ευρωπαϊκά αρμόδια όργανα εκφράστηκε αυτό και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι το είπαν αυτό και στον Ερντογάν και παντού ότι δεν παράγει κάτι. Σύμφωνοι, αλλά αν εκείνο... πρωτοκολληθεί η συμφωνία στον ΟΗΕ, αυτό δεν παράγει αποτελέσματα. Όχι, πρωτοκόλλησε όχι. Μπορούν να πρωτοκολληθούν και άλλα πράγματα και από ναι. τις δικές μας κυβερνήσεις. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να προχωρήσει η ουσιαστική στήριξη και η δημιουργία του EastMed. Ναι. Ταυτόχρονα να λυθούν ζητήματα με τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες με την Ιταλία και με την Αλβανία mm-hmm. και να προχωρήσουμε σαν χώρα σε κινήσεις οι οποίες έχουν δουλευτεί, είναι όριμες και μπορεί το Υπουργείο Εξωτερικών και η Ελλάδα, ανάλογα με τον χρόνο που θα επιλέξει, να τις προχωρήσει. Έχω την αίσθηση ότι έχει ανοίξει συζήτηση για τη συνεκμετάλλευση με την Τουρκία. Συμφωνείτε? Τον ακούω αυτό τον όρο συνεκμετάλλευση. Και... δηλαδή αυτή τι. Αυτή την αίσθηση τι έχω δηλαδή, πια... δηλαδή ότι... τι. Σαν πολύ στρογγυλεμένες είναι οι τοποθετήσεις και στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση. Όχι, βγήκαμε κάθετα απέναντι. Για τον όρο αυτό, μάλιστα οι ανακοινώσεις. Ακούω πολύ αν, κυρία Μανατίδη. Όχι, όχι, δηλαδή, όχι, όχι, αν η στάση της Τουρκίας. Αν... όχι, όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή βγήκαμε καθαρά σαν κόμμα και είπαμε ότι αυτό που ακούγεται σε αυτή τη φάση για συνεκμετάλλευση ή όποιοι λένε τέτοιο, ότι είναι ναι. μια. Είναι πολιτικά επικίνδυνο αυτή τη στιγμή. Ναι. Ούτε το και για... θα σας όμως, πω, έτσι. Το ακούω, αλλά δεν υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκαμε κάθετα απέναντι, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ναι. Δηλαδή, τι εννοούν στην εκμετάλλευση? Πρέπει να μου πούν τι εννοούν. Κοιτάξτε, η Ελλάδα με την Τουρκία έχει διαφορά για την υφαλοκρηπίδα. Η προσφυγή στη Χάγη χρειάζεται όρους και προϋποθέσεις και συγκεκριμένα που θα πας γιατί. Ναι. Γιατί μπορεί να εξελιχθεί σε μια παγίδα. Ή σε τραγωδία. Σε τραγωδία. Το είπατε πιο καθαρά εσείς. Σε παγίδα το είπα εγώ. Όταν σε τραγωδία. Όταν πηγαίνεις σε διαιτησία, κάτι χάνεις. Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει ένα τελείως... ή κάτι δίνεις, ας το πω διαφορετικά. Θα πρέπει να έχουμε ένα μόνο. Έχουμε την υφαλοκρηπίδα. Ναι. Στη Χάγη δεν πας για γενικά όλα τα ζητήματα. Έχεις ένα συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο θα πας για αυτό. Ναι. Αν οι συνθήκες υπάρχουν και οι συνθήκες που υπάρχουν είναι οι συνθήκες καλής γειτονίας. Είναι το σταμάτημα της παραβατικότητας mm-hmm. της Τουρκίας. Δεν είμαστε σε αυτό καν το επίπεδο. Ναι. Είμαστε σε μια αναβάθμιση της παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί και με την αποσυμπίεσή της και το σταμάτημά της. Αλλά όταν έχεις μια εξωτερική πολιτική που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε δύο συναντήσεις με τον Ερντογάν δεν έβαλε το θέμα της παραβατικής συμπεριφοράς της χώρας του στον ΟΗΕ. Ναι. Θυμίζω και στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Ο Τσίπρας όταν συναντήθηκε με τον ΝΑΤΟ το έβαλε τις παραβιάσεις στον ενέργειο χώρο που γίνονται στο Αιγαίο. Ναι. Τις παραβιάσεις που κάνουν τα πλοία του. Ο κ. Μητσοτάκης δεν το έβαλε αυτό. Έδωσε σήματα λάθος, επένδυσε στην πολιτική του κατευνασμού, όχι της αποφασιστικότητας της πηξίδας. Η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει να έχει συνοχή, συνέχεια, εθνική συνένεση ναι. και ξεκάθαρη πηξίδα για την αποτελεσματικότητα. Εκεί ακριβώς. Εμείς προτείναμε στα πλαίσια αυτά και έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντησή του το ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε να φέρει πιο μπροστά την εκλογή του Προέδρου. Ναι. Είναι ένα πεδίο που μπορεί να υπάρξει εθνική συνεννόηση και ταυτόχρονα συνεννόηση για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν θα σας πάω σήμερα στα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Θέλω να κλείσουμε τη συζήτηση παραμένοντας στα των προηγούμενων αρμοδιοτήτων σας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Μητσοτάκης, από ό,τι λένε κύκλοι, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται από όλες τις πλευρές, είπε στον Τραμπ ότι αν δοκιμάσουν να κάνουν κίνηση οι Τούρκοι νοτίως της Κρήτης, η Ελλάδα θα απαντήσει. Πρώτον, θέλω να μου πείτε αν το πιστεύετε και δεύτερον, να συμφωνείτε. Η Ελλάδα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, εφόσον γίνονται τέτοιες κινήσεις, να υπερασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έγιναν και παλιότερα τέτοιες κινήσεις, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν αποφασιστικά. Σας το λέω γιατί γίνανε δηλώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς τότε. Ναι. Που βγήκαν και το είπαν, όπως έγινε μια κίνηση του Καστελόριζου, η οποία αποφασιστικά αντιμετωπίστηκε και δεν υπήρχε καμία εξέλιξη. Εκεί τελειώνει η διπλωματία, λέτε. Εκεί απαντάς με άλλους τρόπους. Τα κυριαρχικά στο δικαιώματα υπερασπίζεσαι. Αυτό το μήνυμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Εάν κάποιος, όπως και η Τουρκία, διαπιστώνει ότι αφήνει χώρο, τον παίρνει αυτή τη στιγμή, τον εκμεταλλεύεται. Γι' αυτό επιμένω στην εθνική συνεννόηση, μάλιστα. η οποία πρέπει να γίνει. Χθες έβλεπα μια ταινία, θέλω να το πω αυτό προχθές, για το Pearl Harbor και ελπίζω να απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις σας. Ναι. Και είχε την επίθεση που κάνανε οι Ιάπωνες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Pearl Harbor. Και
ρωτούσαν τον στρατηγό τον. Στην ταινία ήταν βεβαίως και του έλεγε ότι στρατηγέ μου, μπράβο, ο ευθυνδιασμός σας πέτυχε και θα πάει καλά. Και είπε το εξής. Είστε μεγαλοφύης, του είπε. Και είπε ο στρατηγός ότι μεγαλοφύης είναι αυτός ο οποίος με διπλωματικά μέσα θα έφτανε να μην γίνει αυτό που γίνεται. Σωστό. Κύριε Μανατίδη, ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύνδεση με Νέα Υόρκη αμέσως τώρα. Ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος Πάνος Σατζόγλου, Hellenic DNA. Πάνο, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη στη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα στην Θεσσαλονίκη. Μεσημέρι εδώ. 2:30 πλησιάζει. Σας άκουγα στο δελτίο. Είμαστε στον απόϊχο. Έχουμε και ό,τι καλύτερο. Είμαστε στον απόϊχο του ταξιδιού Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες και επειδή εσύ παρακολούθησες τον Πρωθυπουργό και ένα πουλάκι μου είπε ότι ήσουν και σε κάποια από τα γεύματα παρουσία και του απόδημου ελληνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, θέλω να μου πεις τι δεν είδαμε, τι δεν έδειξαν οι κάμερες. Οι κάμερες δεν έδειξαν ότι δεν φάγανε αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν προλάβανε να φάνε. Πολύς ο κόσμος που ήθελε να πλησιάσει και τον κύριο Μητσοτάκη και τον αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο. Το ίδιο συνέβη και στην Τάμπα. Είναι μια ιστορική στιγμή για την Ομογένεια και ειδικότερα για την πόλη του Tarpon Springs στην Φλόριδα, όπου εν ενεργεία πρωθυπουργός της Ελλάδος φτάνει στην Τάμπα και βρίσκεται σε αυτούς τους εορτασμούς των Θεοφανίων. Συνέπεσε με την πρώτη του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής, κυρίου Ελπιδοφόρου. Πολύς ο κόσμος που ήθελε να μπει στα dinner τα οποία πραγματοποιήθηκαν για τον Πρωθυπουργό και για τον Αρχιεπίσκοπο. Το ένα έγινε στην Τάμπα από την ΧΕΠΑ, το δεύτερο έγινε στο Willard, ένα ξενοδοχείο το οποίο φημίζεται ότι εκεί έχουν γίνει τα μεγαλύτερα λόμπι στην Αμερική. Mm-hmm. Ο περισσότερος κόσμος εδώ είναι ευχαριστημένος από την όλη επίσκεψη. Ναι. Όπως άκουγα και πριν με τον κύριο Αμανατίδη, ήταν ξεκάθαρος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αν τυχόν και μας παραβιάσουν οτιδήποτε οι γείτονες, εμείς δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Αυτό συζητήθηκε στην Ομογένεια πάνω. Συζητήθηκε. Δεν του είπε ούτε προσπάθησε στο φίλο σου να του πεις αν τυχόν και γίνει κάτι, να μας προφυλάξεις, πιάς του ταυτί ή οτιδήποτε. Ήταν απόλυτα ξεκάθαρος. Mm-hmm. Και αυτό το μήνυμα έμεινε και στην παροικία εδώ στην Νέα Υόρκη, αλλά και στην Φλόριδα και στην Ουάσιγκτον που βρισκόμουν τις προηγούμενες μέρες. Από εύσημα είχαν φτάσει στο σημείο στην ελληνική αντιπροσωπεία να ακούν διθυράμβους και από τον Πένς και από τον Πομπέο και σήμερα σε εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα και από τον πρέσβη στην Ελλάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι αυτό το κλίμα? Είναι αυτό το κλίμα, ναι. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Πομπέο και εξού και τα πολύ καλά λόγια που ακούστηκαν λίγες ώρες πριν να αναχωρήσουν για την Αθήνα στο δείπνο που πραγματοποιήθηκε στο State Department μαζί με 150 επιφανείς Έλληνες της παροικίας από τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον. Νομίζω ότι ήταν αρκετά σαφής ο Πρωθυπουργός. Οι περισσότεροι λένε ότι είναι ευχαριστημένοι. Υπάρχουν και κάποιοι που είπαν, μα πώς είναι δυνατόν 20 λεπτά να βρίσκεται μπροστά σε δημοσιογράφους Αμερικανούς και να μιλούν για άλλα πράγματα που δεν μας αφορούν. Ναι. Τι θα μπορούσε να κάνει, είναι η ερώτηση. Ναι, καλά, προφανώς. Να πει στους δημοσιογράφους, σταματήστε, γιατί, εγώ ήρθα εδώ για άλλο λόγο. Συμβαίνει τακτικότατα, δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Όταν εμείς πέφτουμε με τα μικρόφωνα και θέλουμε να μάθουμε για κάτι, δεν μας σταματάει κανείς. Οποιαδήποτε και αν είναι η συζήτηση η οποία είναι σε εξέλιξη εκείνη την ώρα. Είναι γεγονός αυτό. Πόσο δε όταν είχε να εμφανιστεί μπροστά στις κάμερες αρκετές μέρες και εβδομάδες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Με αποτέλεσμα την αμέσως επόμενη να αναγκαστεί να κάνει διάγγελμα, έτσι, γιατί δεν ήταν αντιμετωπίσιμο αυτό. Ναι. Σωστό, σωστό. Δεν ήταν αντιμετωπίσιμο. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Έχει ξανασυμβεί, νομίζω, επί Σιμίτη όταν ήταν το σκάνδαλο με τον Κλίντον τότε. Πάλι είχαν πέσει δημοσιογράφοι και ρωτούσαν για την
Τρισχαριτωμένη η Μόνικα. Δηλαδή έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Σωστό, έτσι είναι. Δεν θα δουλειές, μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο. Δουλειές κλείστηκαν, Παναγιώτη. Ακούω ότι συζητήθηκαν πολλά εκπαιδευτικά, τεχνολογικά, εμπορικά. Τι μαθαίνεις? Άκουσα κάτι για την Microsoft που σχεδιάζει να έρθει στην Αθήνα, αλλά δεν έχω διασταυρώσει το ρεπορτάζ ακόμη. Γνωρίζω όμως ότι οι δύο μεγάλοι επενδυτές που βρίσκονται στα μέρη μας εδώ στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Μερκούριος Αγγελιάδης, είναι έτοιμος να κάνει αυτή την τεράστια επένδυση στο Αφάντου της Ρόδου, ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδος. Εδώ και 4,5 χρόνια είχε κολλήσει όλη η κατάσταση, μια με την αρχαιολογία, μια βρίσκανε διάφορα, εν πάση περιπτώσει, και δεν μπορούσε να προχωρήσει ο κύριος Αγγελιάδης. Είναι πολύ, μα πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα γίνει η δουλειά του, όπως και ακόμη ένας κύριος, μαθαίνω, δεν θέλω να πω ακόμη το όνομά του, θα γίνει μια μεγάλη επένδυση στην Κρήτη. Αυτές είναι δικές μου πληροφορίες από ανθρώπους της παροικίας, επιφανής, που μπορεί να είναι μακριά από την Ελλάδα, αλλά το μυαλό τους, η ψυχή τους και η καρδιά τους είναι εκεί, είναι στην πατρίδα. Μαζεύουν χρήματα και τα αφήνουν στην πατρίδα μας, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Δεν το κάνουν όλοι, αλλά αυτοί που το κάνουν, να είστε σίγουροι ότι την αγαπάνε την πατρίδα και έχουν και πάρα πολλά χρήματα. Και νομίζω πως κάπως έτσι η Ελλάδα θα βγει από το τούνελ, με χρήματα τα οποία θα έρθουν από έξω. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Χάρηκα που είσαι καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Είμαι πάντα στην διάθεσή σας. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας. Ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ. Πάνω Σαντζόγλου από το Hellenic DNA, συνδεθήκαμε με Νέα Υόρκη και επιστρέφουμε στα δικά μας. Η πολιτική ζωή της χώρας διανύει ένα διάστημα με έντονο παρασκήνιο που περιλαμβάνει την κατάθεση και ψήφιση του εκλογικού νόμου, την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, που κατά την ανάγνωση της μείζωνος αντιπολίτευσης αλλά και πολλών άλλων πολιτικών παραγόντων μπορεί να οδηγήσει έως και σε πρόωρες εκλογές άμεσα ή στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Πηγές πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό διευκρινίζουν ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν συζήτησε με κανέναν πολιτικό αρχηγό στις πρόσφατες συναντήσεις του για το θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Εμείς ρωτήσαμε τους πολίτες να μας πούν την άποψή τους για το ποιο πρέπει να είναι το πρόσωπο που θα προταθεί για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κρίσιμο για την κυβέρνηση είναι το επόμενο διάστημα, καθώς αναμένεται η ψήφιση του εκλογικού νόμου αλλά και η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναζητά συνενέσεις και όλα δείχνουν ότι δεν θα προταθεί εκ νέου ο Προκόπης Παυλόπουλος. Στην πλειοψηφία τους πάντως, οι πολίτες θεωρούν ότι δεν πρέπει να μπούμε σε περιπέτειες για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ότι ο κύριος Παυλόπουλος μπορεί να παραμείνει για μία ακόμα θητεία. Ο ίδιος είναι και πολύ καλός. Ο ίδιος. Εντάξει, τώρα είναι αυτά εδώ τα δημιουργούν ορισμένα προβλήματα και αλλά πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση σωστή. Εγώ θα ήθελα το ορεινός. Γιατί? Είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Φέρθηκε όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ καλά. Ο ίδιος. Γιατί ο ίδιος? Είναι ο πιο συμπαθητικός από όλους. Εγώ θα έλεγα να πούμε τον ίδιο, γιατί δεν έχει νόημα να τον αλλάξουμε. Νομίζω ότι μας καλύπτει. Εγώ τον ίδιο. Τον ίδιο. Είστε ικανοποιημένος και γιατί? Όχι, δεν είναι αυτό που είχαμε κάνει. Πού να αυτό το να βρει στις άλλων τώρα και να έχουμε αυτό. Ο ίδιος. Γιατί, εξηγήστε μου λίγο. Γιατί πραγματικά μπορώ να πω ότι ήταν από τους καλύτερους που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ο άνθρωπος ξέρει πάρα πολλά πράγματα και τα λέει. Πολλοί είναι εκείνοι που εκτιμούν ότι από τη στιγμή που οι αρμοδιότητες του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα είναι μειωμένες, το πρόσωπο δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο. Δεν ξέρω ποιος θα προταθεί, αλλά πιστεύω ένας πιο δυναμικός πρόεδρος, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χρειάζεται έναν πρόεδρο με δύναμη. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι με το πρόσωπο ή την προσωπικότητα. Όποιος και να είναι, για μένα προσωπικά είναι το ίδιο. Είναι κανένας άξιος? Αυτό είναι το ερώτημα το δικό μου. Είναι κανένας άξιος? Αφού παίζουν το αυτό της γλάστρας. Γλάστρες είναι. Δυστυχώς στην Ελλάδα πρώτη δημοκράτηση είναι γλάστρα. Κάποιοι θεωρούν ότι η θητεία του κυρίου Παυλόπουλου πρέπει να λήξει και τη θέση του να αναλάβει κάποιος άλλος, προτείνοντας μάλιστα τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή ή την Τώρα Μπακογιάννη, ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί για το αξίωμα. Αυτός πήγε στην πολιτική πάρα πολύ καλά και έχει βοηθήσει όλο το κράτος και στα εθνικά θέματα είναι ο Καραμαλής.
Και πιστεύω αυτός θα προσφέρει περισσότερα πράγματα από όλους τους άλλους που προτείνανε μέχρι σήμερα. Εμένα η προσωπική μου γνώμη είναι για πρόεδρο της Δημοκρατίας ένας άνθρωπος που να είναι πολλά χρόνια στην πολιτική, να γνωρίζει καλά τα θέματα γενικά που απασχολούν την Ελλάδα. Και για μένα η γνώμη μου είναι ότι ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης θα είναι το κατάλληλο πρόσωπο για πρόεδρος Δημοκρατίας. Εγώ θα προτιμούσα την Πακογιάννη. Γιατί είναι έμπειρη, είναι δραστήρια και νομίζω ότι είναι πιο κατάλληλη γυναίκα από τον άντρα σε αυτά τα θέματα. Η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας φαίνεται να απασχολεί τους πολίτες, αν και κάποιοι κάνουν χιούμορ ως προς το ποιο πρόσωπο πρέπει να προταθεί για το ανώτατο πολιτιακό αξίωμα. Ναι, πρέπει να είναι το πρόσωπο μη φθαρμένο. Και εγώ είμαι μη φθαρμένη. Τίποτε, αλλά πρέπει να πάρω και τη γιαγιά μαζί μου. Δεν πειράζει. Δημοκρατία σου ίδιο. Εγώ, ναι, ναι. Αντιπαθώ τόσο πολύ όλο αυτό το σύστημα που ούτε θέλω να το συζητάω. Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας εξέφρασε την ανάγκη να πέσουν οι τόνοι στην ονοματολογία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να μην πληγεί το κύρος του θεσμού, επαναλαμβάνοντας ότι η επιλογή του Πρωθυπουργού θα είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής. Σε μεγάλη ταλαιπωρία εξελίσσεται η τακτοποίηση εγγράφων για πολλούς αλλοδαπούς που ζουν νόμιμα στη χώρα μας. Καθημερινά στο αρμόδιο τμήμα της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στη Θεσσαλονίκη συνοστίζονται όσοι θέλουν να διεκπεραιώσουν μία υπόθεσή τους, είτε αυτή αφορά στην ηθαγένεια είτε στην ανανέωση της άδειας παραμονής τους. Ατελείωτες ουρές και ταλαιπωρία περιμένουν τους πολίτες που θα θελήσουν να διεκπεραιώσουν υποθέσεις τους στην υπηρεσία αλλοδαπών της αποκεντρωμένης διοίκησης στη Θεσσαλονίκη. Στην καλύτερη των περιπτώσεων χάνουν ένα μεροκάματο, αφού όπως καταγγέλνουν θα πρέπει να στηθούν στην ουρά από τα ξημερώματα, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκασμένοι να επιστρέφουν ξανά και ξανά μέχρι να έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσουν την υπόθεσή τους. Αν έρχεσαι 12 το βράδυ, μπαίνεις στο πρώτο στον 8 το πρωί. Πάρεις το νούμερο, την προτεραιότητα ναι. Και αναλόγως αλλά περιμένεις. Τα νούμερα τα γράφουν από ώρα 8 το 12 το βράδυ που λέμε. Έχεις δυνατότητα να γράφεις το όνομα εκεί και σε φωνάζει ώρα 8. Ποιος ήρθε ο πρώτος, ο δεύτερος. Και... τώρα να φανταστείς τι γίνεται. Εσείς τώρα πόση ώρα είστε εδώ. Εγώ που ήρθε ώρα 9.30 να έχω περίπου 1.5 ώρα. Τις 2 η ώρα το πρωί. Από άλλα τα χωριά, το βράδυ δηλαδή, πρωί. Και... ήρθαμε εδώ πέρα, περιμένουμε στη σειρά και τρέχουμε σαν τα γαϊδούρια. Πληρώνουμε και πάλι ξανά μας έχουν στη σειρά και στο περίμενε. Τι θα κάνετε εσείς? Τι θα κάνουμε εμείς, ανανέωση θα κάνουμε. Περιμένω κι άλλη μια ώρα, δύο, ποιος ξέρει. Και τελικά τι θα γίνει και όταν φτάσει. Τι θα γίνει, εγώ θα δηλώσω τα διαβατήρια των παιδιών. Φωτοτυπίες έκανα 13 ευρώ. Και θα περιμένω αυτό και θα κάσω και το μεροκάμωτο. Οι αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα διαμαρτύρονται καθώς είναι αναγκασμένοι να υποβάλλονται σε αυτή τη δοκιμασία και επιπλέον πληρώνουν αρκετά μεγάλα ποσά για την ανανέωση της άδειας παραμονής τους. Έχει ένα γραφείο εδώ που τα λέει τι θέλει. Όμως όταν πας εκεί άλλα βγαίνουν. Ίσως μπορεί να υπάρχει πιθανόν και κάπου κάποια που δεν καταλαβαίνουμε. Άρα σε τέτοιες περιπτώσεις όμως μπορούν να βάλουν, γιατί έχουμε παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ, έχουν το τελειώσει σχολείο εδώ, για να βάλουν και μεταφράσεις. Όπως έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Για να ευκολούν και αυτοί εκεί, αλλά και εμείς. Από πού είστε και πόσα χρόνια μένετε εδώ? Από την Αλβανία είμαι, από το 98 είμαι εδώ, στην Ελλάδα. Κανονικά, με καρτιά, κανένα λάθος. Τώρα ήρθατε εδώ πέρα για την ανανέωση. Ήρθαμε, τελειώσαμε, αλλά Παναγία μας βγήκε. Την ανανέωση της κάρτας. Έτσι. Να τελειώσει αυτό το θέμα κάποτε. Νούμερο 69. Έχω έρθει 5 η ώρα το πρωί και είχα αριθμό 108. Και δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώσω. 2. Μέχρι τη 2 εύχομαι να τελειώσω. Μια πληροφορία να πάρουμε. Νούμερα λέει μετά τις 12 το μεσημέρι. Εγώ όμως έχω τα παιδιά σχολείο. Ποιος θα μου τα πάρει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Το κράτος, δεν ξέρω. Και πληρώνουμε κάθε χρόνο. Το πληρώνετε? Πληρώνουμε εδώ την άδεια διαμονής. Εγώ για 10 ετής έδωσα 300 ευρώ. Για 10 χρόνια έδωσε 300 ευρώ, 900 ευρώ. Μάλιστα, μία κυρία εξέφρασε το παράπονο για την τιμητική πολιτογράφηση που έγινε στο γνωστό ηθοποιό του Χόλιγου, Tom Hanks. Από το Οκτώβριο. Κάθε φορά κάτι ζητάνε και να σας πω και ένα παράπονο. Τελευταία είπαν που αυτό το Tom Hanks
έδωσαν πολίτη Ελλάδας. Εγώ 23 χρόνια είμαι παντρεμένη με Έλληνα από εδώ, από το Ασβεσταχώρι είναι άνθρωπος και δεν μου δίνουν το ταυτότητα. Δηλαδή έχουμε 22 χρόνια κοριτσάκι. Δηλαδή το Tom Hanks έγινε Έλληνας. Εγώ 23 χρόνια εδώ δεν μου δίνουν ταυτότητα, παιδιά. Έδωσαν τελευταία φορά 10 χρόνια άδεια και πάλι τώρα, από το Οκτώβριο μέχρι τώρα έρχομαι, 1,002 χάρτια θέλουν. Πριν από λίγες ημέρες, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, έφερε το θέμα στη Βουλή, μιλώντας μάλιστα για ύπαρξη κυκλωμάτων που μέσω δικηγορικών γραφείων και υπηρεσιακών παραγόντων εκμεταλλεύονται ομογενείς και αλλοδαπούς, υποσχόμενα έναντι αμοιβής, επιτάχυση της εξέτασης του αιτήματος πολιτογράφησης. Ο κ. Γιαννούλης αιτήθηκε την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου για την υλοποίηση ευνοϊκότερων διατάξεων για τους ομογενείς από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Έθεσε επίσης το ζήτημα ευνοϊκότερης μεταχείρισης των συζύγων των ομογενών από την Αλβανία και υποστήριξε ότι οι σύζυγοι, έλκοντας το δικαίωμα από τους ομογενείς, έχουν το απαραίτητο δελτίο ομογενούς, ωστόσο όταν αυτοί αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια το χάνουν. Σημείωσε παράλληλα πως τις υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια εκκρεμούν πάνω από 60.000 αιτήσεις πολιτογράφησης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το ξημέρωμα στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Περίπου στις 7, δύο γιοταχοί συγκρούστηκαν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα ο οδηγός του ενός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατέληξε σε τζαμαρία καταστήματος. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Συμβολή των Οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και 28 Οκτωβρίου. Ευτυχώς από το τροχαίο δεν σημειώθηκε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημίες. Ιδιαίτερα θετικά είναι τα αποτελέσματα που κατέγραψε το δεύτερο εξάμηνο του 2019 το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Η απορρόφηση των πόρων του προγράμματος ξεπέρασε σε ποσοστό το 50% με ετήσιες πληρωμές δημόσιας δαπάνης της τάξεως των 620 εκατομμυρίων. Επίδοση εξαιρετικά υψηλή σε σχέση και με τη συνολικότερη πρόοδο υλοποίησης των υπόλοιπων επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ο μέσος όρος των οποίων ανέρχεται σε 32,7%. Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο διάστημα από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, επετεύχθη αύξηση 7 ποσοστιαίων μονάδων απορρόφησης. Στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 520 εκατομμυρίων σε μέτρα του προγράμματος. Με τις επιδόσεις αυτές, το πρόγραμμα υπερκάλυψε τον στόχο του ΕΣΠΑ για το έτος 2019, συνεισφέροντας με το μεγαλύτερο ποσό απορρόφησης πόρων στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και κατ' επέκταση εισρωής κοινοτικών πόρων στη χώρα μεταξύ των 20 επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Άλλη μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας είχαμε χθες στην Πέλα για τη συμπεριφορά μεταναστών, αυτή τη φορά στα Γιαννιτσά, γιατί προηγήθηκε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σύραξη μεταξύ μαθητών στο ΕΠΑΛ. Περισσότερες πληροφορίες από τον συνάδελφο Στέφανο Μίντζα από το pelanews.gr. Στέφανε, καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλησπέρα, Σάκη. Καλή χρονιά και σε σένα και στους φίλους τηλεθεατές. Πράγματι, είχαμε μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας υπό καταρακτώδη βροχή χθες στα Γιαννιτσά έξω από ξενοδοχείο που φιλοξενούνται πρόσφυγες. Καθώς τις προηγούμενες μέρες είχαμε ένα θλιβερό επεισόδιο στο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών ανάμεσα σε γηγενείς μαθητές και σε μετανάστες. Οι μετανάστες μάλιστα είχαν χτυπήσει κάποιους γηγενείς μαθητές με συνέπεια να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Γιαννιτσών και να τους παρασχούν οι πρώτες βοήθειες. Έχεις μάθει για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η συμπλοκή, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι ξεκίνησαν με φραστική αντιπαράθεση. Ξεκίνησε με φραστική αντιπαράθεση ανάμεσα στα παιδιά στο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών. Τώρα καταλαβαίνεις, τα παιδιά είναι 17 χρονών, βράζει το αίμα τους, μαλώνουν με το παραμικρό, μάλωσαν, χτυπήθηκαν, κάποια παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και οι γονείς, σαν ένδειξη διαμαρτυρίας, διοργάνωσαν χθες αυτή τη συγκέντρωση έξω από το ξενοδοχείο που φιλοξενούνται μετανάστες. Μάλιστα, Σάκη, για το θέμα αυτό και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, έκανε ερώτηση στη Βουλή τις προηγούμενες μέρες.
και ζήτησε να πάρθουν μέτρα ασφαλείας για τους Έλληνες μαθητές και να υπάρξουν ειδικά τμήματα ένταξης. Χθες ήταν και είχε παρουσία και η αστυνομία, διακριτική παρουσία, και οι γονείς απέδωσαν ψήφισμα προς τους μετανάστες, προς τους πρόσφυγες, στο ξενοδοχείο των Γιαννητσών που φιλοξενούνται. Το οποίο είχε τι περιεχόμενο, να είναι πιο προσεκτική στη συμπεριφορά τους, ναι, απευθυνόταν στον ξενοδόχο, τι ακριβώς? Σάκη, απευθυνόταν κατά κύριο λόγο στους μετανάστες, για να μην έχουν επιθετική συμπεριφορά, γιατί θα υπάρξουν αντίπεινα και υπάρχει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δημιουργούνται προβλήματα στην τοπική κοινωνία και προβλήματα συνύπαρξης των παιδιών, καθώς υπάρχουν προβλήματα στα σχολεία. Γιατί και οι καθηγητές δεν έχουν γνώση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και δεν μπορούν να τα χειριστούν αυτά. Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανε. Ας ελπίσουμε να κυριαρχήσουν οι ψύχρεμοι και να επικρατήσει η λογική, όπως κάθε φορά σε τέτοιες περιπτώσεις. Μακάρι δεν υπάρχουν συγκρούσεις. Προφανώς. Γιατί μιλάμε για παιδιά. Προφανώς. Και είναι κρίμα να υπάρχουν και να μεταδίδεται μίσος στα παιδιά και να υπάρχουν συγκρούσεις. Είτε είναι μετανάστες, είτε πρόσφυγες, είτε είναι γηγενείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Καλό Σάκη. Καλό βράδυ. Θα πάμε στην Πιερία με την παρουσία του Υφυπουργού Μακεδονίας Τράκης Θόδωρου Καράογλου και του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα. Πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου πολύεργη σύσκεψη για την αναπτυξιακή στόχευση του νομού Πιερίας για το 2020 με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου. Παρόν το σύνολο των πολιτικών, αυτοδιοικητικών και επαγγελματικών εκπροσώπων, καθώς και ο Μητροπολίτης Κύτρους. Όλοι είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους, καθώς και τα προβλήματα των κλάδων που εκπροσωπεί ο καθένας. Η πρωτοβουλία του Προέδρου χαιρετίστηκε από το σύνολο των παρευρισκομένων, αν και υπήρξε κοινή εκτίμηση για την αδυναμία να πραγματοποιηθεί μια σε βάθος συζήτηση, με τη συμμετοχή των περισσότερων εκπροσώπων να περιορίζεται σε διαπιστώσεις των υφιστάμενων προβλημάτων. Πλήρως ανακαινισμένο παραδόθηκε με την επανέναρξη της σχολικής περιόδου στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς το κτηριακό συγκρότημα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κιλκής. Η εργολαβία αφορούσε στη σημειακή αποκατάσταση βλαβών και τρωτών σημείων του κτηρίου. Ολοκληρώθηκε από τον ανάδοχο του έργου κατά τη διάρκεια των γιορτών. Οι τεχνικές εργασίες περιελάμβαναν στατική εναρμόνιση με τον φέροντο οργανισμό του κτηρίου, ελαιοχρωματισμού στους χώρους υποδοχής και στις αίθουσες διδασκαλίας, εγκατάσταση ψευδοροφής, αντικατάσταση συστήματος φωτισμού και αποκαταστάσεις στο αποχετευτικό σύστημα. Ανάλογης φύσης εργασίες θα υλοποιηθούν και στο Δημοτικό Σχολείο Χέρσου, με τη συνολική δαπάνη της εργολαβίας να ξεπερνάει τα 250.000 ευρώ, ποσό το οποίο καλύπτεται από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Πολύ αθλητική ενημέρωση αμέσως μετά, γιατί και ο Γιώργος Φακής ακολουθεί και αμέσως μετά τις 10 Atlas Sport με τον Δημήτρη Κανελάκη, όπως κάθε Δευτέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Καλό βράδυ.